Θα ήθελα να μου πεις την άποψή σου για τον Brexit, το ενδεχόμενο Brexit στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα είναι αποτελεσματικό. Θα βοηθήσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα βοηθήσει κατά πάρα πολύ. Κοίταξε, αν δεν γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν πρώτα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αναπόφευκτο θα είναι το Brexit. Ίσως βοηθήσει υπό την άποψη ότι θα αναγκαστούν να πάνε σε όλες αυτές τις αλλαγές, αλλά εντάξει, η παράγκα για να φύγει είναι δύσκολο. Δεν θα είναι καλό, καθόλου καλό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί δεν θα βγαίνουμε στην Ευρώπη και ξέρεις πως θα είναι τώρα. Είναι το πρωτάθλημα που είναι χάλια. Άμα κάνουμε και Brexit, τελείωσε μετά. Τι να κάνουμε. Δεν θα ήταν καλό. Εγώ πιστεύω αυτό. Δεν θα ήταν καλό το Brexit. Επειδή δεν έχω πολλές γνώσεις σχετικά με το ποδόσφαιρο, δεν μπορώ να σου απαντήσω συγκεκριμένα. Πάντως, γεγονός είναι ότι ίσως να μπορούσε να κάνει την κάθαρση με άλλο τρόπο. Δεν έχω άποψη. Τι να σου πω. Ναι. Πολύ απλά θα καθαρίσει η ΕΠΟ. Απλά αυτό. Δεν ξέρω. Τι να πω τώρα. Μπορεί να βοηθήσει. Να βελτιωθεί το πρωτάθλημα, να γίνει καλύτερο. Αλλά δεν θα έχουμε καθόλου συμμετοχή σε καμία ευρωπαϊκή διοργάνωση, έτσι. Ούτε και Euro και τέτοιο. Αυτό είναι, πιστεύω, αρνητικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρω. Το αν θα βοηθήσει τώρα, θα δείξει ο χρόνος. Ήρθε να βοηθήσει να βελτιωθεί, βέβαια. Σίγουρα θα βελτιωθεί. Αλλά δύσκολα τα πράγματα. Όχι. Τι πιστεύεις πρέπει να γίνει? Όχι. Τι όχι? Όχι. Δεν ξέρω, πάντως όχι αυτό. Εσύ? Δεν άκουσα την ερώτηση. Πιστεύεις ένα ενδεχόμενο Brexit στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα βελτίωνε την ποιότητα του ελληνικού πρωταθλήματος? Όχι, όχι, όχι. Δεν ενδιαφέρομαι για το ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, όχι, πιστεύετε ότι. Τίποτα, δεν μπορώ να σε απαντήσω. Αν αποκλειστούν οι ομάδες στην ελληνική ευρώ από το. Δεν έχω καμιά ιδέα για το ποδόσφαιρο. Δεν ενδιαφέρομαι. Με συγχωρείτε, αλλά δεν ασχολούμαι με αθλητικά. Τώρα, οπότε, ό,τι και να σας πω, δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με αθλητικά. Άμα θα βοηθούσα εγώ. Όχι, άμα το πιθανό Brexit στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αν θα βοηθούσε στη βελτίωση της εικόνας του ελληνικού πρωταθλήματος. Βεβαίως, βεβαίως, με χίλια. Το πιστεύω. Τι να τη λογίσω? Πες κάτι. Δεν ξέρω. Δεν το παρακολουθώ. Το Brexit είναι αποκλεισμός όλων των ομάδων και εθνικών ομάδων από την Ευρώπη. Εκεί μετά δεν θα έχουμε ομάδες. Θα παίζουν μόνο τοπικά, χώρια. Μετά δεν θα δείχνουμε όμως το πόσο καλή είμαστε στους ξένους. Όχι, έχει δίκιο. Καλύτερα να παίζουμε χώρια για να. Γιατί οι ξένοι μας έχουν. Οκ, ευχαριστώ. Φυσικά, να σταματήσει ο Ολυμπιακός να παίρνει τα πρωταθλήματα και να τα αγοράζει. Να τελειώνει υπόθεση. Πες κάτι. Φυσικά, ναι, γιατί όχι, γιατί να τα αγοράζει ο Ολυμπιακός. Ποιος θα βγει ζημιωμένος, ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής και ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός που βγάζει τα άπειρα λεφτά από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο? Δεν θα μας επηρεάσει πολύ. Εγώ άρεσε με προσωπικά. Στα επόμενα δύο χρόνια θα παίξει η ομάδα μου ΑΕθνική, οπότε δεν νοιάζει πολύ. Έτσι αλλιώς, Ευρώπη δεν πάμε καλά. Ο Ολυμπιακός θα ζημιωθεί πιο πολύ. Για τις υπόλοιπες ομάδες δεν νομίζω. Οπότε μικρό το κακό. Θεωρώ εγώ. Φυσικά και θα το βοηθήσω. Αλλά πρέπει να καθαρίσει, ξέρω εγώ, γενικά να διακοπούν πρωταθλήματα τέτοια, να πάμε ερασιτεχνικά, να βγούμε και από το στοίχημα και μετά θα γίνει κάτι. Δεν έχω ιδέα από το. Θα βοηθούσε αν αποκλειστούν οι ομάδες στην Ευρώπη το να βελτιωθεί το ελληνικό πρωτάθλημα? Δεν ξέρω, Παναγιώτη, έχεις να πεις τίποτα, δεν έχω ιδέα. Θες να πεις, πες κάτι. Δεν ξέρω. Δεν θα φέρει καθόλου. Κακό θα κάνει. Εσύ? Δεν γνωρίζω εγώ. Εντάξει, ευχαριστώ. Εγώ πιστεύω ότι ναι, θα βελτιωθεί το ελληνικό πρωτάθλημα. Εσύ? Ναι, εννοείται. Ξεκάθαρα. Και εγώ ξεκάθαρα θα βελτιωθεί. Να καταλάβεις το Ολυμπιακό. Μα φίλε, να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να απαντήσω καθόλου σε αυτή την ερώτηση. Τι γνώμη σου? Κοίτα, στην κυριολεκτική θα είμαι εντελώς στην τύχη να απαντήσω κάτι, οπότε αξίζει. Ναι, πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό. Το γιατί μου το ρωτήσεις φυσικά. Τι γιατί πιστεύεις? Σοβαρά, δεν γνωρίζω τίποτα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Οπότε. Είναι αποκλεισμό των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη και των εθνικών. Αυτό θα ναι. Μπορέσει να βοηθήσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Τι να σου πω, ναι. Θα μπορούσε να. Θα μπορούσε να βοηθήσει το ελληνικό πρωτάθλημα με την έννοια ότι ένα πιο κλειστό κύκλο αγώνων ίσω προκαλούσε μια πιο εθνική
και μαζοποιημένη κίνηση από τον λαό προκειμένου να υποστηρίξει το πρωτάθλημα το ελληνικό. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Απλά θα μας δίνει μια ευκαιρία να μας γνωρίσουν και άλλες χώρες. Π.χ. αν πάει ο Ολυμπιακός σε ένα Champions League, θα ξέρουν ότι θα είναι καλή ομάδα και θα είναι ελληνική. Και όλη η Ελλάδα. Αν δεν γίνεται αυτό και αποκλειστούμε, όλες οι ομάδες, και οι εθνικές και οι ομάδες από την Ευρώπη, θα είναι καλό το ελληνικό πρωτάθλημα να βελτιωθεί. Όχι τόσο, αλλά ναι, εντάξει. Όχι τόσο. Δεν μας ξέρει πολλοί κόσμος, θα μείνουμε εδώ στην Ελλάδα. Αλλά ναι, μπορούμε, ναι, εντάξει. Θα παίρνουμε ίσως περισσότερα λεφτά. Θα έχουμε περισσότερα. Αν αποκλειστούμε από την Ευρώπη. Α, όχι, αν μείνουμε. Όχι, εγώ σας λέω, αν τυχόν αποκλειστούμε, επειδή δεν έχετε να αποκλειστούμε από την Ευρώπη και οι ομάδες και οι εθνικές, αν αυτό θα είναι καλό για να βελτιωθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν θα είναι καλό ιδιαίτερα, γιατί κανένας κόσμος δεν θα μας ξέρει πλέον. Θα μειωθούμε σε χρηματική απόδοση και δεν θα μπορούμε να συντηρήσουμε ίσως το γήπεδο, το οποίο... Αυτά. Εσύ. Σε διαφορετικό δεν πιστεύω ότι έχω να πω. Πες και στην άποψή σου. Ναι, φυσικά όλα αυτά δεν θα μπορούν να γίνουν που κάνουμε τώρα. Διότι θα είναι δύσκολο. Κάτσε ρε. Θα είναι δύσκολο διότι δεν θα έχουμε πια οικονομική άνεση. Α, δεν μπορεί να ασχολούμαι από εδώ. Αν αυτό θα βοηθούσε το ελληνικό πρωτάθλημα να βελτιωθεί. Το Brexit είναι αποκλεισμό των ομάδων από την Ευρώπη. Ναι, δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, οπότε δεν ξέρω για αυτά τα πράγματα να σου πω. Ίσως στο γεγονός ότι να μείνει τόσο βίαιη στα γήπεδα, ίσως να βοηθούσε. Τριβίζω κάτι. Ξέρω. Αν πιστεύετε ότι ο αποκλεισμός των ομάδων από την Ευρώπη θα βελτίωνε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι. 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 Τραπέζι. Πιστεύω πως όχι. Είπε με χάλια πάνω. Εγώ αυτό μπορώ. Και εγώ συμφωνώ με τη φίλη μου. Όχι δηλαδή. Όχι.